πω εγώ είμαι και ο πόρος και εγώ. Σήμα παλιά δεν μπορούσα πάνω, δεν μπορούσα. Τα παράτησα και έφυγε και έψα αυτή την εταιρεία, την Γεωργική Ανάπτυξη ΑΕ, που ασχολείται μόνο με ζητήματα εφαρμοσμένη πολιτική στη Γεωργία και ιδιαίτερα στην Ελλάδα είμαι σίγουρο και ή έχουμε ιδρύσει ή είμαι σίγουρο σε πάρα πολλέ ομάδε παραγωγών και στην περιοχή σα συνεργαζόμαστε με ομάδε παραγωγών. Α πούμε για κατάλαβα ότι κάποιοι γιατί δεν είχαμε συνοηθεί με την κυρία Καθηγήτρια, τώρα να φανταστείτε τι έπαθα. Είμαι ένα χρόνο μεγαλύτερο στη σχολή και δεν με θυμάται. Δεν ξεφτυλίζει από αυτό, εντάξει, δεν με θυμάται. Εγώ νόμιζα ότι ήμουν όμορφο, τέλο πάντων ξεφτυλίζει. Δεν με ψήφισε, βέβαια, κατάλαβα. Λοιπόν, ό,τι είναι κοινό θα το φέρει γρήγορα. Πράγματι, ποιες προκλήσεις έχετε να λύσει η νέα αγροτική πολιτική, τις οικονομικές, ιδιαίτερα τη διακή μας των τιμών και στον καταναλωτή και στον παραγωγό. Τις περιβαλλοντολογικές, αλλά το κυριότερο και πρέπει να καταλάβουμε εδώ, τις περιφερειακές, δηλαδή το 20, όλοι οι Ευρωπαίοι αγρότες θα έχετε την ίδια επιδότηση αναστρέφοντας. Ξεχάστε τα άλλος να παίρνει 200 και άλλος 17. Αυτά τέλος. Λοιπόν, το 19 λοιπόν δεν θα υπάρχει καμία χώρα που αναστρέμα θα δίνει λιγότερο από το 75% του κοινωνικού μέσου όρου. Τώρα η Ελλάδα στα εφαρμοστέα στρέμματα είμαστε τρίτη από την πλευρά της κορυφής. Δίνουμε 56-57 ευρώ το στρέμμα μέσω όρο, έτσι. Και έχουμε και χώρες που δίνουν 17. Άρα λοιπόν το 19 δεν μπορεί να έχουμε η κατώτερη χώρα δεν μπορεί να δίνει ένα στρέμμα κάτω από το 75% της ανώτερης.